Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Χρήστος από τον Dr. Android και σήμερα θα τσεκάρουμε ένα από τα πιο όμορφα smartphone που κυκλοφορούν στο εμπόριο, το Xiaomi Mi Mix. Καταρχάς, απλά κοιτάξτε το. Είναι τέλειο. Αλλά δεν είναι και το πιο λειτουργικό τηλέφωνο. Ο λόγος είναι γιατί έχει μια τεράστια οθόνη 6,4 ιντσών, η οποία χωράει ευτυχώς στο σώμα του, που είναι ίσο με ένα αντίστοιχο smartphone 5,5 ιντσών. Το πλαίσιο και το πίσω μέρος του είναι φτιαγμένα από κεραμικό, ένα υλικό που όπως αποδείχθηκε δεν παθαίνει τίποτα, ενώ έχουν γίνει διάφορες πρωτότυπες αλλαγές για να επιτευχθεί αυτό το φοβερό design, με σημαντικότερες την μπροστινή κάμερα, η οποία μαζί με τον αισθητήρα φωτός έχουν πάει στο κάτω μέρος της συσκευής, και το ακουστικό, το οποίο απλά δεν υπάρχει, καθώς χρησιμοποιείται μια τεχνολογία δόνησης στο πλαίσιο που δημιουργεί τον κατά τα άλλα μέτριο ήχο. Για να κλείσουμε με την κατασκευή. Ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων είναι εξαιρετικός, του λείπουν όμως οι περισσότερες λειτουργίες, τις οποίες αρχίσαμε να βλέπουμε σε άλλες συσκευές, ενώ το μεγάλο της μειονέκτημα είναι ότι γλιστράει. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι φυσικά η μεγάλη οθόνη του, στην οποία μπορείς να απολαύσεις τα παιχνίδια σου, να κάνεις browsing, να δεις τα βίντεό σου και ίσως καμία ταινία όταν είσαι μακριά από την τηλεόρασή σου. Είναι ανάλυση 1080 pixel, μικρή για αυτό το μέγεθος, αλλά δεν θα σε ενοχλήσει αν δεν χρησιμοποιείς VR εφαρμογές. Είναι επίσης μεγάλη και δύσκολη στο χειρισμό, αλλά σε αυτό βοηθάει πολύ το Quickball, με το οποίο έχει στην ουσία ολόκληρη την μπάρα πλοήγησης δίπλα στον αντιχειρά σου. Το ηχείο που συνοδεύει την οθόνη δεν είναι ιδιαίτερα καλό, καθώς παραμορφώνει πολύ τον ήχο όταν το έχει στο τέρμα και είναι μάλλον απογοητευτικό για μια ακριβή συσκευή σαν κι αυτή. Μιας και μιλήσαμε για απογοητεύσεις, η μπροστινή κάμερα είναι κυριολεκτικά για τα μπάζα και τη σώζει λιγάκι η ωραιοποίηση προσώπου της εφαρμογής, η οποία βελτιώνει κάπως τα πράγματα. Ενώ και η πίσω δεν θα έλεγα ότι είναι αντάξια αναβαρχίδας, καθώς είναι καλή μόνο στο φως της ημέρας, με τις καταστάσεις χαμηλού φωτισμού να βγάζουν πάρα πολύ οπτικό θόρυβο και σε αυτό φταίει ξεκάθαρα η έλλειψη του οπτικού σταθεροποιητή εικόνας. Παρ' όλα αυτά κάνει καλή δουλειά στην αποτύπωση χρωμάτων και τη διαχείριση του φωτός, αλλά ίσως θα χρειαστεί να βγάζετε 2-3 φορές την ίδια φωτογραφία για να πετύχετε το τέλειο αποτέλεσμα. Στο λογισμικό έχουμε το παμπάλαιο πλέον Android 6 με MIUI 8, αλλά η αναβάθμιση είναι ευτυχώς πρώτων πυλών. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η ενημέρωση ασφαλείας είναι σχετικά πρόσφατη, στον Απρίλιο του 2017. Είναι επίσης μια ευκαιρία να σας δείξουμε ένα διαφορετικό setup που θυμίζει περισσότερο Android παρά iOS, με το Nova Launcher, το Pixel Icon Pack και το θέμα, το οποίο είναι από αυτά που προσφέρει η MIUI στην αντίστοιχη εφαρμογή της. Όσο και αν μας ενοχλεί όμως το look της MIUI, είναι από τις πιο πλήρεις ROM και δεν βρίσκουμε λόγο να την αλλάξουμε, καθώς περιλαμβάνει άπειρες ρυθμίσεις και επιλογές, ενώ είναι γρήγορη και κάνει πολύ καλή δουλειά στη διαχείριση μπαταρίας. Φτάνουμε στις επιδόσεις, όπου ο Snapdragon 821 με τα 6GB RAM σκοράρουν 150.000 πόντους στο AnTuTu. Αυτό βάζει το Mix στη δεκάδα των πιο δυνατών smartphone και φυσικά μπορείς να κάνεις με άνεση τα πάντα μαζί του. Η αυτονομία του φτάνει στις 11 ώρες συνεχούς λειτουργίας, μια πολύ καλή επίδοση που ίσως είναι η καλύτερη μεταξύ των αυαρχίδων, οπότε δύο πλήρεις μέρες με αρκετή χρήση είναι εγγυημένες. Αυτό είναι λοιπόν σε γενικές γραμμές το Mix, το οποίο σίγουρα δεν είναι για όλους, αλλά αν θέλεις κάτι ξεχωριστό, δεν μπορείς να πάρεις κάτι άλλο. Η τιμή του είναι πλέον στα 450 ευρώ, πολύ καλή κατά τη γνώμη μου, καθώς εκτός από μια πολύ καλή συσκευή, παίρνεις και μια super designάτη. Περισσότερες πληροφορίες και τα πλήρη χαρακτηριστικά του θα τα βρείτε στο γραπτό review του Dr. Android και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!